Ναι. Νομίζω πως ναι. Συγγνώμη, διακόπτω τίποτα. Τι έγινε, τι να σου κάνουμε, να λέγα τώρα τι κάνουμε. Πού το έβλεπες το όνειρο, κορίτσι μου? Και μιλάμε τώρα για το όνειρο που βλέπουμε χθες το βράδυ εδώ, να δούμε τι όνειρο θα δούμε το Σάββατο. Δεν έχουμε εκπομπή. Το τηλέφωνο τι δουλειά έχει εδώ πέρα στην καρέκλα? Λοιπόν, παιδιά, πείτε μου τι έχουμε. Πείτε μου τι έχουμε. Τα έχουμε, ναι ή όχι, να ξέρω που βρισκόμαστε. Ιωάννα Παδημητρίου. Έλα εσύ, έλα. Έλα, είπα. Έχουμε και ένα σωματείο και σε πάω από καθένα, έτσι. Γελάμε καλά, περνάμε καλά. Πολύ, πολύ. Πολύ. Όχι σαν την Παναγιά. Ναι. Τρώμε, πίνουμε, περνάμε καλά. Τώρα θα φάμε. Έχουμε ένα κακό νέο, εσύ θα το φας. Εγώ και θα μην φάω. Γιατί σε έχω τρώει. Γιατί σε έχει φάει, Μάκη. Ωραία, και τι προτείνετε? Να φύγεις από το σκάλι. Προλαβαίνεις. Το πες. Κοιμήσου πάλι. Προλαβαίνεις. Εσύ. Ένα γυμναστήριο, προλαβαίνεις. Γυμναστήριο. Πότε να πάω είμαστε, 12 ώρα τη νύχτα, που φεύγουμε εδώ από το γραφείο. Είναι αυτό που είναι 24 ώρα. Σταμάτα ρε σηκώστα με το κινητό. Μαρία. Ποια Μαρία? Δικιά μου λέει, δεν έχω δικιά μου Μαρία, μετά την εκπομπή. Λοιπόν, σε παρακαλώ φίλε Παύλο και αγαπημένα συνεργάτη. Μη φτύνει. Μπάχαλο, δεν θα συνεννοηθούμε. Δεν θα συνεννοηθούμε. Κλείστε Μαρία, να δουλέψουμε. Παύλο, εσύ που είσαι άντρας και έχετε άλλο κόρη για επικοινωνίας. Είναι σωστό. Τι θα το πω, είναι χοντρό. Όχι, δεν είναι χοντρό. Πες του για το 24ωρο το γυμναστήριο, να πάει να φύγει. Είναι ένα γυμναστήριο που πάνε εκεί πέρα οι άνθρωποι για να χάσουν κιλά. Χρειάζονται να χάσω κιλά. Χρειάζεται να δημιουργήσεις κάτι, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Να δημιουργήσω τι εδώ πέρα? Κιλιά δεν έχω. Δόξα τω Θεώ, από αυτή η σχολή. Τι δεν έχω? Να την κάνουμε με σχέδιο. Ένα κάθετο, ένα οριζόντιο. Και τι θα κάνουμε με το γυμναστήριο? Γυμναστική, Μάκη. Σαν γυμναστήριο κάνεις γυμναστική. Let's get physical, Μάκη. Let's get physical. Τώρα δεν ξέρεις και τι είχα. Αγαπώ. Το ξέρω. Εσύ αγαπάς και τον εσπρέσο και τον τρουμπάκι. Μ' αγαπάτε, παιδιά. Τύπος φίλη. Το νιώθω, μ' αγαπάτε. Ο Μάκης φιλάει, καλυφθείτε. Ρε παιδιά, δεν το έχετε πει ότι είναι τόσο εύκολη η διαδικασία το γυμναστήριο. Γεια σας. Δεν λειτουργεί αυτό? On off. Δεν το σκέφτηκα. Καλή χρονιά να έχετε. Ξαναπέφτω, ε. Ρωτήσουμε. Κάνε μισό σκαλό για το δικό σας πρόγραμμα και απλά κάνουμε πετάλ, ε. Ναι. Απλό. Γιατί δεν κατεβαίνει όμως εμένα? Να κάνω να πιένετε πιο γρήγορα. Όχι, το πιο εύκολο με ενδιαφέρει, όχι το πιο γρήγορο. Συγγνώμη, θα σας ρωτήσω. Από εδώ απλά κρέμεσαι? Αυτή είναι η άσκηση. Κανονικά κάνεις έλξεις. Κανονικά. Δηλαδή, όταν λέμε έλξεις... Να φέρεις έστω και τα πόδια στο κεφάλι. Έτσι. Ναι, έτσι μέχρι να κουμπίσουν πάνω. Μέχρι να κουμπίσουν. Έτσι, καλύτερα. Σίγουρα, έτσι, αυτό. Δεν είναι δύσκολο, ε. Είναι δύσκολο. Α, δεν είναι για μένα.
Ωραιότατο είναι αυτό. Ωραιότατη άσκηση. Χαλαρώνεις, μια χαρά περνάς, κάνεις το σκί σου και γυμνάζεσαι κιόλας. Βέβαια, κάνεις λίγο τον δρόμο, αλλά τον βρίσκεις και δεν εκτίθεσαι. Γιατί άλλος, όλος να ξέρει τώρα εδώ τι κάνω εγώ. Εδώ είναι το σπιτάκι, ανοίγω την πόρτα. Ανοίγει αυτή η πόρτα. Ένα εδώ. Άνοιξε η πόρτα και έπεσε στον τοίχο. Ωραιότατα. Να σας πω, από όλα αυτά εγώ ένα συμπέρασμα έχω, δέντρο. Ένα συμπέρασμα έχω βγάλει από όλα αυτά. Η γυμναστική και εγώ, άσχετα πράγματα. Καμία σχέση. Γι' αυτό σας λέω, καθίστε το είδος του. Πάμε στα εκπομπούλα μας, στη δεύτερη ευκαιρία μας, δείτε τους τίτλους, σε λίγο ξεκινάμε. Εκεί που τα καταλάβουμε, κάπως καλύτερα τα καταφέρουμε. Από εδώ πάντως, σίγουρα καλύτερα. Γεια σας! Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ευκαιρία. Μια ακόμα δεύτερη ευκαιρία ξεκινά. Καλά, είστε καταπληκτικοί όλοι, μήπως. Όλοι πάρα πολύ καλοί. Το χειροκρότημά σας για τα χορευτικά του Πάνου Μεταξόπουλου. Χορογραφίες του Πάνου Μεταξόπουλου και όχι μόνο. Πάνω, πού είστε, σε έχουμε χάσει. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα δεύτερη ευκαιρία. Ζωντανή και φάτηκε σήμερα μαζί σας. Γιατί μας βγήκε καλά, ρε παιδί μου, η καινούργια χρονιά. Δεν το συζητάμε. Πολύ κέφι, πολύ χαμόγελο. Γελαστά πρόσωπα γενικά έξω. Δεν ξέρω να το προσεξέ στους δρόμους που κυκλοφορήσατε. Πολύ καλά πράγματα σας λέω.
Και εμείς μοιράζουμε και πάρα πολλά εκατομμύρια. Οπότε, γιατί να μην έχουμε χαρά μέσα μας, πάρα πολλά εκατομμύρια θα δώσουμε και αυτή τη βδομάδα και πλησιάζουν και μεγάλες κληρώσεις. Που πολύ τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε πάρα πολύ μεγάλα δώρα, αρκεί να παίζετε στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, προπό και όχι μόνο. Τηλεπροπό Χάρη Αλευρόπουλο σήμερα, πάρα πολύ καλεσμένοι. Δεν νομίζω να σας άγχωσα καθόλου. Σκοπός είναι να περνάμε καλά. Είδατε εμείς τι κάνουμε στις συσκέψεις. Είδατε τη σύσκεψη, ήταν αληθινή. Μην νομίζετε ότι είναι fake πράγματα αυτά. Έτσι ακριβώς γίνονται κάθε εβδομάδα οι συσκέψεις στη δεύτερη ευκαιρία. Και το βίντεο του Παύλου Σταματόπουλου να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλό και αξίζει να το τονίσουμε. Έτσι, Παύλο μου, το καλό να λέγεται. Είπα πάλι πάρα πολλά. Και όχι τίποτα άλλο σήμερα. Ό,τι και να λέω, θα έχω έλεγχο. Και θα έχω και κριτική. Αυστηρή κριτική. Γιατί καλεσμένο, πρώτο καλεσμένο τη σημερινή μα εκπομπή είναι ο Άγγελο Πυριόχο. Το πολύ δυνατό χειροκρότημά μα, παιδιά, μην μπούμε στο μάτι του. Καήκαμε. Ο Άγγελο Πυριόχο. Εγώ ήρθα εδώ, ήρθα ως συγκρότημα ημιτσίπουρος. Μην αποκαλείτε τους επόμενους καλεσμένους. Όχι, σε παρακαλώ, γιατί είναι τη μόδα στο συγκρότημα τα βατσάρια τώρα. Ναι. Είπα να το κάνω στην αρχή ολόκληρος κέφαλος. Αλλά δεν μπορεί να ενώ ημιτσίπουρος είναι πιο καλό. Καλύτερα. Να μπορώ να ραπάρω μερικά. Ό,τι θέλεις, αν και τώρα το βινήλιο πάει χάθηκε. Τι έγινε. Καλώς ήρθες, καλή χρονιά σου εύχομαι. Ευχαριστώ, να σε καλά. Πετάς τα ρούχα, έτσι, είπαμε, είσαι άνετος, αλλά ήρθες πάντως στην κατάλληλη εκπομπή, έτσι. Ήρθα, κοίταξε να δεις, εγώ δεν βγαίνω τηλεόραση συχνά, αλλά ναι, ήθελα μια εκπομπή που να άπτεται έτσι τη σοβαρότητα που με διακρίνει, που να έχει φλέγοντα θέματα καυτά, φλαμπέ, ξέρεις. Όχι, όχι, αρχίσαμε πάρα πολύ καλά. Να μην έχει μπαλέτα, να μην έχει ένα. Εγώ συγχαίρομαι να δεις πώς το λέει Πουνέντι, νομίζω. Ναι. Αυτός ένας Πουνέντις, πώς είναι η Γαρμπή, έχει πιάσει έναν άλλον αέρα, τον Πουνέντι, ξέρεις. Μα αυτό κάθε φορά. Το παιδί μου. Αυτό το ότι με μισείς τόσο πολύ και με θάβεις τόσο πολύ παντού. Έχω να το λέω. Ναι, είναι γνωστό. Αφού σου έχω φτιάξει ολόκληρο και μετάφιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, το έχω ξαναπεί. Καλά. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Τρελό παιδί, χαρά γεμάτο. Την εκπομπή. Ναι. Εδώ πέρα πάντα ο ήλιος υπάρχει και του Πασόκ. Γενικότερα ο ήλιος. Γιατί και του Πασόκ. Τι έχει κανένα πρόβλημα με τον Πασόκ, με τον Πρωθυπουργό μα, το Σιμίτι. Καλό άνθρωπο. Καλό άνθρωπο. Καλό άνθρωπο και πονετικό. Κάθε φορά με παίρνει τηλέφωνο. Σε παίρνει συχνά. Βέβαια. Και παραπονόμουν να με πάρει ένα τηλέφωνο. Άστα, γόρι μου, και εμένα που με παίρνει για να μου τα πάρει, με παίρνει. Δηλαδή. Συνέχεια. Εν την παλάμη και ούτε βογγίξω. Τι πράγμα και αυτό φέτος. Ναι, λες το 99 να μπει έτσι άσχημα. Λες κάνουμε νουμεράκι είμαστε. Λες να μπει άσχημα το 99. Γιατί σε πήγε καλά εσένα. Καλά. Χαμογελαστά, εντάξει, καλαρά. Εγώ στη δουλειά ήμουν. Ναι. Δεν πήγα για πουθενά. Ναι. Δεν κυκλοφόρησα στους δρόμους που ήταν κλεισμένοι. Ναι, καλά έκανε και το κόσμο ξέρει. Τώρα τελευταία έχει αγριέψει και δεν σε βγουν πουθενά. Έχουν αυτό που κάνει αυτή την εκπομπή, βαράτο. Ωραία άποψη έχει για μένα, μπράβο. Πάρα πολύ. Και εγώ να πω και καλύτερε ακόμα. Όχι, τι έχω να ακούσω σήμερα. Γι' αυτό σα λέω, μείνετε εδώ, θα περάσουμε πολύ καλά σήμερα. Τι είναι αυτό. Ξεφίλησα ένα περιοδικό. Α, το περιοδικό, ναι. Ναι, ένα Λίμπρο το λένε. Το ξεφίλησα εδώ πέρα, βλέπω εδώ ιδιοκτησίες κλπ. Έτσι και τη διαφήμιση. Δεν το πιστεύω. Αυτό είναι το περιοδικό που βγάζουμε στη Ζάκη μου. Συνέχισε. Και εγώ ήθελα να πω ότι εντελώς τυχαία βρήκα εδώ πέρα εκδότης Άγγελος Πυριόχος. Κοίτα, εκδότης. Κάτσε, περίμενε. Έπρεπε να βάλουμε ένα όνομα. Έλα τώρα. Και βάλανε εμένα τα παιδιά. Γιατί δεν είμαι μόνος μου. Φαίνεται όλοι για τίτλους. Όχι, δεν είμαι μόνος μου. Δεν είναι δικό μου περιοδικό. Είναι το περιοδικό που έχουμε βγάλει με το ραδιόφωνο το Στίγμα που έχουμε στη Ζάκη μου. Και είμαστε πέντε. Καλά πάει αυτό το ραδιόφωνο. Μία χαρά πάει. Όπως και ο Λάμψη εδώ στην Αθήνα. Καμία τόσο... σχέση με το Λάμψη εμείς βέβαια. Γιατί, δηλαδή. Εγώ ως ρεπερτόριο, ρε παιδί μου. Τι, είσαστε το έντεχνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, εμείς παίζουμε ξένα κυρίως. Ναι. Και έχουμε και μερικά ελληνικά. Να σου πω, να... Αλλά και τα ελληνικά που έχουμε δεν είναι, ξέρεις τώρα. Μία σου και μία μου. Δεν σ' αρέσει η Άντζη Σαμιού. Πρόσεχε, μην μπει στην ποτάση μου, γιατί έχει περάσει και Γολγοθά φέτος. Μάλλον όχι φέτος, τη χρονιά που πέρασε. Όχι Γολγοθά, δεν πέρασε Γολγοθά. Τη Ρώμη που κάει και είδε. Η Μεσαλίλα ήταν δίπλα στο νερό, ο Γολγοθά έχει. Εσύ φταίει. Το... Εγώ γιατί. Λοιπόν, αν δεν μου χορέψει το ζεμπέκικο που χόρεψε τη Σαμίου μπροστά, που σου είχε βάλει ο Μεταξόπουλο σαν Ευαγγέλη Λινό στο μία κυρία στα μπουζούκια, εγώ θα σκότω να φύγω. Αυτό που έκανε στο κύριο. Είδε το χέρι. Τώρα θα βγει και χρονοπούλο να χορέψει. Δεν τρέπεσαι. Αυτά πράγματα. Δεν μπορώ να μην κάνω. Γιατί είναι σόου σου λέει. Και... Κοίταξε να δει. Εγώ μια εκπομπή δεν έκανα να κάνω. Τι για να μην τα πράγματα. Όχι, δεν είναι. Σόου είσαι, αλλά δεν σόου είσαι. Και σούργελο μπορεί να τον προχωρήσει, τέλο πάντων. Μου λένε λοιπόν πρέπει να κάνει ένα σόου. Και αυτή η εκπομπή πρέπει να γίνει σόου. Τελείωσε. Γιατί ο Σκάι δεν έχει άλλο σόου. Και πρέπει να έχει ένα σόου. Γιατί κάθε κανάλι που σέβεται τον εαυτό του έχει σόου. Όπω και το 7X. Έχει σόου το 7X. Δεν έχει σόου το 7X. Τι έχει. Δεν έχει. Όχι. Αλήθεια. Πώ σου γλίτωσε. Γιατί δεν λε τουρίζουν να σου βάλει να κάνει και ένα σόου εκεί πέρα. Έλα. Ναι, ρε παιδί μου. Καλή ό,τι περισσεύει από εδώ, να το βάλεις εκεί. Στο φαντικό, στο ρίζο. Στο ρίζο. Ναι. Στο ρίζο, λοιπόν, και θα πάω να κάνω και ένα σοου και εκεί πέρα. Ναι. Ωραία, έχουμε καβάτζε. Λοιπόν, έπρεπε να γίνει σοου και σου λέει σοου χωρίς χορευτικά. Ναι. Δεν γίνεται.
πρέπει να χορέψει να τραγουδήσει. Το ίδιο κάνει και η Ρούλα, γιατί δεν το κάνει. Η Ρούλα σήκωσε και το Φρίδι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Σήκωσε το Φρίδι. Ναι. Όχι, δεν το σήκωσε. Εννοεί μακιγιάζ. Αυτό, το σήκωσε. Τι ξέρει, ξέρει τι γίνει με τη Ρούλα. Λοιπόν, επειδή λέγανε ότι η Ρούλα σήκωσε το Φρίδι και επειδή λέγανε ότι ρε παιδί μου χάθηκε να σηκώσει κάτι άλλο, το Φρίδι σήκωσε. Ξέρει αυτό ω κακία, η Ρούλα έκανε γυμνή φωτογράφηση που βγαίνει ω ονούπο στο Penthouse. Όχι, γιατί είχε πει ότι δεν θα κάνει καμία γυμνή φωτογράφηση. Όχι, και την έκανε την γυμνή φωτογράφηση και όσο πάει στοίχημα. Βγαίνει το Penthouse με γυμνή φωτογράφηση. Μιλά σοβαρά. Βεβαίω. Και εκεί θα λάμψει η πραγματικότητα, θα λάμψει η αλήθεια. Έπρεπε να σηκώσει κάτι άλλο η Ρούλα ή μόνο το Φρίδι. Λοιπόν, Άγγελε, να σου πω, αρχίσαμε περίεργο. Τη Ρούλα τη λατρεύω, έχει πω. Και εγώ την αγαπάω. Γιατί είναι μοναδική για αυτό που κάνει. Και τόσα χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει το τι κάνει. Είναι καλό παιδί, έχω δουλέψει μαζί τη. Ναι. Είναι εξηγημένη. Ωραία. Εγώ την αγαπάω πολύ. Άρα μου λε και εσύ σηκώσει το Φρίδι, είναι το μακιγιάζ. Το σήκω στο Φρίδι. Με το μακιγιάζ. Όχι με. Εσύ κάνει ολόκληρο σποτάκι πέρα, το σήκω στην πολύ ψηλά. Γιατί δεν ανέβηκε εκπομπή. Πού ανέβηκε, στην ταράτσα. Και κοιτάει από κάτι και ψαλιστεί. Τι ψήφια τα νούμερα μας μόνιμα. Τέλος πάντων, παιδιά, τώρα. Τι ψήφια μπήκαμε. Έχω, αγάπη, αχ, Παναγία μου, μακάρι. Μην το λες αυτό, για το Γάλλου που το πήγα, τέλος πάντων. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο ο Άγγελος Πηγιώχος εδώ σήμερα. Είναι και κάποιοι άλλοι φίλοι που ευτυχώς που ήρθαν για να με σώσουν. Υποδεχτείτε με το πολύ δυνατό χειροκρότημά σας. Φίλοι και του Άγγελου είναι. Τα ημισκούμπρια. Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Και ασετιλίνη, φουλάρω το αμάξι με αμόλυτη βενζίνη. Δίνω ένα δεκάρικο στον όμορφο το σάκι. Κι αυτός αμέσως τρέχει και μου αδειάζει το τασάκι. Σπινιάροντας γκαζόνο την πέμπα του μπαμπά. Και χώνω κασετίδι στο τέρμα ο Λεπά. Το ρεότερο το πλάσμα και άλλα γλυκανάλα. Κουνιέται στον καθρέφτη, η Παναγιά η κανάλα. Φτάνω στο μπαράκι του Πάρη Γκαγκαβέλη. Κι ακούω από την πόρτα να βαράει τσιφτετέλη. Σ' αυτό το κλάμπι έχουν τη μολότοφ εναγνία. Κι έτσι από την καρταρόμπα δίνω την παραγγελία. Θέλω επιγόντως να στρώσω το κεφάλι. Με μία βότκα τρίζωβα μαζί με πορτοκάλι. Δεν χάνω χρόνο τρώγοντας καρότα ή φιστικάκια. Με ζες με το απόπειμα είναι μόνο τα παγάκια. Βάλσαμο είναι το πιωτή στο φάριγγα σαρέι. Κάνω σπονδί στο μανιτού με το νερό που καίει. Δίνω το αδειοπότηρο για μια φωτοτυπία. Βάλα ακόμα ένα διπλό σε κόλλα αλφα-3. Στη Μαργαρίτα φαίνεται θα είχα ρίξει τάιν. Και από Dr. Jekyll έγινα Mr. Hyde. Η τσεκαδόρα με κερνά ακόμα δυο σφινάκια. Το θαραλέο καμάκι μου όπως κάνει οχταράκια. Μόλις σχολάσει από τον μπάρ και ο Αλέκτορα αλλάξει. Την πιάνω αγκαζέ, την οδηγώ στα μάξι. Πάρτι έχει να γίνει τώρα που ρίξε ταξίδια. Παρεύεται τζιμπίν το αμάξι στα γκαζίδια. Δεν ακούω συμβουλές από τον Άρη το σπαθάκι. Μα από τη θέση του οδηγού τραγουδώ το ρεφρενάκι. Πουλέ. Οδηγώ και πίνω. Πίνω και οδηγώ. Γι' αυτό μπαμπά μην τρέχεις, θα τρέχω μόνο εγώ. Οδηγώ και πίνω. Πίνω και οδηγώ. Γι' αυτό μπαμπά μην τρέχεις, θα τρέχω μόνο εγώ. Οδηγώ και πίνω. Πίνω και οδηγώ. Γι' αυτό μπαμπά μην τρέχεις, θα τρέχω μόνο εγώ. Οδηγώ και πίνω. Πίνω και οδηγώ. Γι' αυτό μπαμπά μην τρέχεις, θα τρέχω μόνο εγώ. Michael Knight, της ασφάλτου ο υπότης. Σε τούτο μετατρέπομαι όταν σπουδάζω πότης. Βάζω turbo boost, στο στρατηγό το lead. Τα μάξι ραγκαμάφι σαν το General Evie. Το χορδό και χαρή πατάνε όπως λέει την παροιμία. Κι ο καλός ο καπετάνιος φαίνεται στην τρικυμία. Γιατί απόψη πως η δόνος έχει αμήλικτα από φορ. Σε το κακλαμανάκι σπάω όλα τα ρεκόρ. Το τιμόνι μου η μάτσα από πριν το έχω τριμάρει. Και στους τέσσερις τροχούς η σανίδα μου πλανάρει. Τα αλκοόλ από μικρό με έκανε παλικάρι. Και βλέπω πάντα πράσινο το κόκκινο φανάρι. Διακτηνιστήκαμε όπως ο Star Trek. Αφήνω το τιμόνι και πιάνω το πεκτέκ. Το τώρα κοριτσάκι με την ταχύτητα που πιάνω. Σου κάνω τσαμπαλίφτινγκ, τι τον θέλεις το φουστάνο. Αν κάτι σκάσεις το φτερό τι είναι μη ρωτήσεις. Άνθρωπος αν είναι θα το πούνε στις ειδήσεις. Κάνω κολλήδια τετάκια στο ειρήνης και φιλίας. Πώς θα τα έκανα αυτά. Με ζώνη ασφαλείας παραβιάζω και γελώ. Το κώδικο δικής. Όλα στα τομπολίνια σου τα γράφεις όταν πιείς. Πικρή πιάνω τα 200 σαν να μου άλλεν πρόστιμα που βρέθηκε μπροστά μου. Η καντίνα με τα τόστ. Έτερα λουκάνικα ένα γύρο με διπλή. Χέρια πόδια στη γραμμή κι όλα κοίτονται στη γη. Ξυπνάω από κόμμα και κλαίει μαρφαβούτσι. Δεν θα ξαναβάλω ποτέ μου πια παπούτσι. Παρ' όλα αυτά σαν ξαναπιώ και οδηγώ καλιόρα. Αντί για την πεπέκα θα πάρω νεκροφόρα.
οδηγώ και πίνω. Γι' αυτό μπαμπά μην τρέχεις, θα τρέχω μόνο εγώ. Οδηγώ και πίνω. Γι' αυτό μπαμπά μην τρέχεις, θα τρέχω μόνο εγώ. Οδηγώ και πίνω. Γι' αυτό μπαμπά μην τρέχεις, θα τρέχω μόνο εγώ. Οδηγώ και πίνω. Γι' αυτό μπαμπά μην τρέχεις, θα τρέχω μόνο εγώ. Ελάτε μαζί μου, ελάτε μαζί μου. Καθίστε παρακαλώ. Δεν μου πάει το κυκλικό, γιατί το λες. Είσαι λαϊκός. Είσαι λαϊκός. Είμαι ένας λαϊκός τύπος, το ξέρω. Δεν χωράτε εκεί. Μια χαρά χωράμε. Τι κάνεις, καλέ μου φίλε. Μια χαρά, πολύ καλά. Σπονσονάζεστε από κάτι. Βεβαίως. Χωράτε. Τι να πω, τι να πω. Είναι ένα σκουμπριά σε κονσέρβα. Είδες ένα πράγμα, πώς ήρθε και έδεσε. Σίγουρα πώς θέλετε να καθίσετε εδώ πέρα, εγώ θέλω να είμαστε ένα νερό στα παιδιά, κάτι, να το σερβίρουμε κάτι. Ένα νεράκι. Προσέξτε, σας είπα σήμερα έχουμε κριτική έντονη στο πλατό. Καλώς ήρθατε, καλή χρονιά. Καλώς σε βρήκα. Χρονιά Πολ. Καλή χρονιά και χαιρόμαστε που έχουμε και τον φίλο μας τον Άγγελο τον Πυριόχο διπλά. Έλα που είναι φίλο σου. Δεν είναι. Από πότε. Ήταν. Τώρα παιδί, δεν θα σε πάρει τα κόφια. Τώρα θα τα πούμε. Έβγαλε περιοδικό και δεν μα έβαλε εξώφυλλο γι' αυτό. Ακούει άλλα πράγματα που θέλω. Στο πιο λαϊκό, έτσι καράβα, με ο Άγγελο ο Πυριόχο. Πράγματα που υποστηρίζει εσύ, τα λαϊκά πράγματα. Τα λαϊκά, τα γνωστά. Καλά, πώ είσαι κουβέντα τώρα πάλι σε μένα, εδώ μιλάμε για τον Άγγελο. Γιατί φυσική και προσπαθούσε να βγει. Με εμά, αλλά δεν τα κατάφερνε. Αφού δεν έχουμε κάνει καμία πρόβα, κάτι. Είναι ταλέντο τελικά αυτό, δεν είναι ότι δεν μπορεί ο καθένα. Τώρα τι δουλειά κάνει. Πρέπει να μέσα σου. Βρήκα κολλά με φιλαράκο μου. Φιλαράκο, διαβάζεις Λίμπρο, βλέπω, έτσι. Διαβάζω Λίμπρο εδώ πέρα. Είναι το τιμή, λέει 000 δραχμέ. Ναι, γιατί ο Πυριόχος οπότε... βγάζει τα περιοδικά στη Ζάκυνθο και τα δίνει δωρεάν στο κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί εντάξει, δεν πρόκειται να έχει πάνω από χιλιάρικο. Έτσι, όχι, το εννοείται. Όχι. Και τεύχος 0, συλλεκτικό. Συλλεκτικό. Λίμπρο, λοιπόν, εδώ, όπως το βλέπετε. Καιρό σε ένα σπίτι. Και με ένα σοβαρό περιοδικό, Άγγελος ο Πυριόχος, γιατί. Γράφουν όλο κάτι σκουπιδά άνθρωποι στα περιοδικά και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη πένα ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι γύρω στα 4 μέτρα περίπου. Θα πρέπει να. 4 και 20. Να βγει 4 και 20. Είναι. Δεν το θυμόμουν καλά. Θα πρέπει σιγά σιγά να βγει, να ακούσει λίγο κόσμο, να τον μάθει περισσότερο. Γιατί εμείς από αυτό τουλάχιστον έχουμε εντυπωσιαστεί στο ότι γράφει καταπληκτικά. Και στο ότι έπαιζε και τα κομμάτια μας και τον γλύφουμε τώρα και τα γνωστά. Μήπως το λέτε αυτό γιατί γράφει πάντα τα καλύτερα για εσάς. Είναι σαφές αυτό. Βεβαίως και μην ξεχνάμε ότι. Πράγματα. Έχουμε πολύ καιρό βέβαια να βρεθούμε στο ίδιο πλατό με τον Άγγελο. Μας είχε καλέσει την εκπομπή τότε αν είχε κάνει. Με... Ήταν με ο πρώτος το... ο Άγγελος νομίζω που σας παρουσίασε, έτσι δεν είναι. Ναι, σωστά. Ο πρώτος στο ράδιο τους έπαιξα. Στο ράδιο και μάλιστα από διάφορους γύρω ανθρώπους. Μάθαμε ότι είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με έναν καλλιτέχνη σε ολόκληρη την εκπομπή του. Δηλαδή, άντε να είχε παίξει δύο της Αλεξίου κάποτε. Εμάς τα παίξε όλα. Και εντυπωσιαστήκαμε. Ξέρεις τι έγινε, μόλις μου είχαν φέρει το CD. Δεν είχε τίποτα άλλο να παίξει. Όχι, είχα ετοιμάσει μια εκπομπή και το βλέπω. Λέω, τι είναι αυτή. Και λέω, βάζω το πρώτο για να τα ακούσω. Και λέω, βάλω το στον αέρα. Και παίζω πολύ το δίσκο. Και μίλα εγώ από πάνω.